Το τέλο τη μεγάλη παρέκκληση. Ναι. Θα μου δώσετε ένα στίγμα, αλλά πρώτα θέλω να μου μεταφράσετε. Βλέπουμε εδώ και το βιβλίο του κυρίου Πεπώνη. Πρώτα θέλω να μου μεταφράσετε τη λέξη παρέκκληση. Ναι. Τι εννοούμε, θα γίνει Τι... κατανοητό με το παράδειγμα από την εποχή του Χριστού μέχρι την εποχή του Δαρβίνου, χοντρικά από τον 1ο μέχρι το 19ο αιώνα, οι μεγαλύτερε οικονομίε στον πλανήτη βρίσκονταν στην Ινδική υποήπειρο και στην Κίνα. Ναι. Μόνο κατά τον 19ο αιώνα και μετά αυτό άλλαξε με την άνοδο τη Δυτική Ευρώπη αρχικά και στη συνέχεια τη Βόρεια Αμερική. Και τώρα, την επόμενη δεκαετία, εφόσον γίνει η Κίνα η μεγαλύτερη οικονομία στον πλανήτη με όρου ονομαστικού ΑΕΠ, γιατί με όρου ότι μια αγοραστική δύναμη είναι ήδη από το 2014-2015, αυτή θα είναι η πρώτη φορά περίπου από την εποχή τη Βασίλισσα Βικτωρία το 19ο αιώνα, που ένα μη αγγλόφωνο, μη φιλελεύθερο, και ένα κράτο που δεν θα έχει ακτέ στον Ατλαντικό θα είναι η μεγαλύτερη οικονομία στον πλανήτη. Άρα αυτοί οι δύο αιώνε μπορούν να ειδωθούν ω μια παρέκκληση απέναντι σε μια ιστορική τάξη που είχε διαμορφωθεί στο πέρα των αιώνων, που οι μεγαλύτερε οικονομίε βρίσκονταν στην Ινδία και στην Κίνα. Σπάνια ε, μία απάντηση είναι τόσο σαφή με τόσο λίγα λόγια, ειλικρινά σα κοιλάω. Και, και κύριε να... Πεπώνη, αλλά ε, ειλικρινά το θεωρείτε όμω, γιατί έχετε γράψει αυτό το βιβλίο, το θεωρείτε επικίνδυνο για την παγκόσμια τάξη αυτό που είπατε, Γιατί είναι αλλαγή. Δεν είναι απλώ αλλαγή, είναι κοσμοϊστορική αλλαγή. Ναι, είναι κοσμοϊστορικά αυτά που συμβαίνουν. Και απλά δεν τα έχουμε Γιατί καταλάβει... είπατε ένα κομβικό συγγνώμη που συμβαίνει ναι, 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 ναι το παρακαλώ, και πάλι παρακαλώ. παρακαλώ. Μη φιλελεύθερο ναι. αυταρχικό. Είναι κομβικέ λέξει αυτέ. Αλλιώ έχουμε μάθει και μέσω του διαφωτισμού και μέσω των διαφόρων καταξελίξεων της, του ανθρωπίνου έδου. Αλλιώ έχουμε μάθει να λειτουργούμε. Είναι επικίνδυνο αυτό. Είπα συγκεκριμένα, θα σα απαντήσω. Μη φιλελεύθερο, μη αγγλόφωνο και μη ατλαντικό. Ε, τώρα για το ζήτημα του αυταρχισμού, α το αφήσουμε για τώρα προ στιγμή λίγο στην άκρη. Είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνη κατάσταση. Δεν είναι επικίνδυνο απλά επειδή είναι η Κίνα, η Ινδία. Όχι, όχι, δεν μιλάω για, δεν μιλάω για το κράτο, μιλάω για τον τρόπο σκέψη που έχουμε. Η, 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 μεταβολή είναι συστημική, είναι μεγάλη, είναι μακροϊστορική όπω λέμε. Οπότε μπορεί να έχει πάρα πολύ μεγάλε αναταράξει και θα πρέπει να είμαστε. Ε, προσεκτική. Υπ' αυτή την έννοια έχει σημασία να μην σηκώνονται πολλοί οι τόνοι και να μην ιδεολογικοποιούνται τα πάντα όπως γίνεται μια προσπάθεια με αυτό το δίπολο για να έρθω τώρα σε αυτό που είπατε δημοκρατίες, αυταρχίες. Αυτό είναι ένα πολύ έντονο και σκληρό ιδεολογικό δίπολο το οποίο δεν ξέρω και αν θα είναι λειτουργικό και για τα συμφέροντα δηλαδή των ΗΠΑ και δεν νομίζω ότι εκφράζει και το μεγαλύτερο μέρο του πλανήτη. Μάλιστα. Ε, γενικά αλλάζει ο παγκόσμιο χάρτη, έτσι. Αλλάζει και Ποια απλά... Ποια είναι η εκτίμηση ναι. δική σα για αυτέ τι αλλαγέ, Θα πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Για πρώτη φορά στην καταγεγραμμένη ανθρώπινη ιστορία, που ξέρουμε εμείς, μπορεί ναι. να έχει δύο κράτη από την Ανατολική Ασία ή την Ασία του ειρηνικού, η Κίνα και η Ιαπωνία. Είναι στι τρει μεγαλύτερε οικονομίε του πλανήτη. Αυτό δεν είχε συμβεί. Και δύο εχθροί, έτσι, όχι. Είναι ανταγωνιστέ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή η Γαλλία και η Γερμανία ήταν ανταγωνιστέ, η Ευρώπη δεν ήταν το κέντρο. Οπότε είναι άλλο το κέντρο και άλλο το ηγεμονικό ζήτημα. Σωστό είναι αυτό. Και, και να ολοκληρώσω με αυτό, η Κίνα και η Ιαπωνία και έρχεται από πίσω ποιο. Η Ινδία. Δηλαδή, αυτό δείχνει ότι θα παγιωθεί η κατάσταση του οικονομικού κέντρου βάρου να μεταφερθεί από τον Ατλαντικό. Προ τον Ινδοειρηνικό, που λέμε, ή προ την Ασία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιστραφεί κάτι τέτοιο. Αναφέρατε την Ινδία. Πριν από ναι. λίγε ημέρε και σύμφωνα με τι εκτιμήσει του Οργανισμού ΟΕΕ, πέρασε η Ινδία πληθυσμιακά την Κίνα. Ναι. Είναι όμω δύο διαφορετικά κράτη Κίνα και η Ινδία. Εντελώ διαφορετικά κράτη. Βεβαίως. Η Κίνα ενδεχομένω να χρησιμοποιήσει και τον υπερπληθυσμό που έχει και για την οικονομική τη ανάπτυξη. Γιατί το αν έχει πολύ φτηνά εργατικά χέρια ενδεχομένω, μπορεί να γίνει πολύ πιο γρήγορα οικονομικό πατοκράτορα. Δεν ισχύει το ίδιο με την Ινδία. Ανήκουν όμω και, και, οι δύο αυτέ χώρε στου BRICS, στο αντίπαλο δέο τη Δύση. Τι ακριβώ συμβαίνει, Γιατί είναι. Τι ακριβώ συμβαίνει. Είναι πολύπλοκο το, το σκηνικό. Νομίζω ότι έχ, έχουμε υποτιμήσει αρκετά την Ινδία. Πολλοί νόμιζαν ότι θα γίνει ένα νέο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δείχνει ότι έχει τι αντιστάσει τη, την αυτονομία τη διεκδικεί θα αναφέρω πολύ σύντομα ένα πολύ ωραίο απόσπασμα που είχε, από ομιλία που είχε κάνει ο Υπουργό Εξωτερικών τη Ινδίας το 2019 στο Ατλαντικό Συμβούλιο. Στο, στη δεξαμενή σκέψη. Ε, είχε πει, το λέω τώρα επιγραμματικά έτσι, ότι Έχετε ακούσει την, τον αιώνα τη ταπείνωσης Ο αιώνα τη ταπείνωσης είναι από το 1850 μέχρι το 1950 περίπου ο αιώνα τη κατάρρευση κινέζικη ισχύω. Ναι. Και εκεί πέρα πατάει η Κίνα και θέλει να επιστρέψει και να ξεπλύνει, ας πούμε, αυτή την ταπείνωση. Και αναφέρει ο Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας Η Ινδία, και θα αναφέρω δικά, δικά του λόγια, όχι δικά μου, η Ινδία έζησε, έζησε δύο αιώνε ταπείνωσης Γιατί ήρθε μια αρπακτική μορφή Δύση, κλπ, κλπ, κλπ. Και αναφέρει το ποσό που έχει εκτιμηθεί με μια ε, πολύ αξιολόγη μελέτη και το ανέφερε μέσα στο Ατλαντικό Συμβούλιο, το επαναλαμβάνω, είναι κάτι θεσμικό έτσι, ότι αποκόμισαν οι Βρετανοί από την Ιδία περίπου 45 τρισεκατομμύρια δολάρια με σημερινού όρου. Για να έχουμε μια ιδέα των μεγεθών, το ΑΕΠ των Ηνωμένων Πολιτειών είναι 23 τρισεκατομμύρια δολάρια αυτή τη στιγμή και το χρέο του έχει ξεπεράσει τα 31 τρι. Άρα η Ινδία έχει κάποια πράγματα Κάποια ιστορία και κάποιε αντιστάσει που θα πρέπει να την πάρουμε λίγο πιο σοβαρά και όχι απλά να πούμε ότι θα είναι σίγουρα μαζί όπω τη θέλουμε. Έτσι. Ναι. Και είναι το, το μεγαλύτερο κράτο στον πλανήτη και οπωσδήποτε έχει άλλε ανάγκε. Α πούμε, με α... τη Ρωσία φαίνεται ότι θέλει να έχει μια σχέση να μην την καταστρέψει τη σχέση τη. Προφανώ. Ε, 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 κύριε Μεπόνη, η μετάβαση έχει ξεκινήσει. Ναι. Έτσι. Υπάρχει ορίζοντα πότε θα ολοκληρωθεί. Μπορούν να υπάρξουν ορίζοντε, ναι, αλλά όχι με την έννοια ότι θα γίνει τότε αυτό, με την έννοια ότι μετά από το πέρασμα ναι, κάποιων γενιών. Δεν γενναιών... θα γίνει το 2027, ενώ δηλαδή ναι. σε βάθο δεκαετιών θα γίνει αυτό, ή να το περιμένουμε όπω λένε πολλοί το 30 και μετά θα τα πράγματα δεν θα είναι όπω είναι το 23. Δεν θα είναι. Απλά ε, θεωρώ ότι κλείνουνε, ολοκληρώνονται τρεις ιστορικοί κύκλοι. Ο πρώτος έκκληση είναι αυτό που λέμε μεταψυχροπολεμικό η μονοπολική στιγμή ηγεμονίας των ΗΠΑ. Έχουμε εισέλθει, αυτά που βλέπουμε είναι η εισαγωγή μας, στον μεταπολεμικό κύκλο. Τώρα έχουμε μπει στο τέλο του μεταπολεμικού κύκλου και είναι λίγο ήδη, έχουμε αρχίσει να ανησυχούμε ο μεγάλος κύκλος, αυτός από το 19ο αιώνα που αναφέρω εγώ, μπορεί να κρατήσει λίγο περισσότερο. Οπωσδήποτε πάντως τέσσερις γενιές μετά από, τον, ε, μετά από το τέλος του, Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, λογικά θα έχει ολοκληρωθεί ο μεταπολεμικός κύκλος. Μάλιστα, είναι σαφές. δεν ξέρω τώρα, βέβαια, εσείς κάνετε μια ε, γενικότερη αναφορά στην παγκόσμια κατάσταση. Η θέση αυτή τη χαρτιά εδώ, αυτή τη χώρα, ποια είναι σε αυτό το παγκόσμιο χάρτη. Τώρα, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο ερώτημα. Γιατί έχω τη τάση να αναλύω το διεθνέ και παγκόσμιο περιβάλλον, να ξεκινάω από τα έξω και να κατεβαίνω προ τα μέσα. Και μόνο έτσι, εφόσον αναλύσουμε, δούμε με παγκόσμια ματιά. Yeah το Τι συμβαίνει στον πλανήτη, μπορούμε να μιλήσουμε για την Ελλάδα. Δεν κάνω το αντίθετο. Να ξεκινάω από την Ελλάδα και να μην με αφήνει η Ελλάδα να αναλύσω τον πλανήτη. Οπότε Δεν είστε από του οπαδού ότι ακόμα ομφαλό γη είναι στου έτσι. <laughs> το το ακριβώ αντίθετο. <laughs> δεν... Η Ελλάδα και η γενικότερη περιοχή μα είναι σημαντική. Και οι μεταβολέ που γίνονται δεν είναι απαραίτητο ότι δεν μα ενδια... συμφέρουν σε βάθο χρόνου. Έτσι. Ε, άλλο αν εμείς έχουμε μία αντίληψη, μία στρατηγική επιλογή και μία αυτοκατανόηση. Ε, του εαυτού μας που νιώθουμε ότι απειλείται ναι. αλλά η Ελλάδα πάντοτε είχε απέναντι στην Ανατολή που λέμε μεγάλες δυνάμεις και, και ήταν δύναμη έτσι, δεν απειλήθηκε από αυτό όταν ανέβηκαν και η Ανατολή και η Δύση εμείς φθήναμε <σκυρίζει> 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 και οι δύο μαζί εννοώ Μάλιστα. <σκυρίζει> ε, ό, Όσον αφορά την, την, την παρέκκληση αυτή <σκυρίζει> καθ' αυτή ναι. το, τον όρο παρέκκληση πώ θα μπορούσαμε να τον ορίσουμε στο, στο σήμερα, σήμερα ακριβώ, στο σήμερα όμως ε, βοηθήστε με λίγο να την καταλάβω λίγο πιο βαθιά την ερώτησή σας Δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε κάποιες άλλες λέξεις Ναι, νομού. κοιτάξτε, ανήκουμε σε, σε ένα δόγμα ναι, ναι. Στη Δύση ναι, ναι. Και ως Έλληνες αλλά, αλλά γενικότερα Είπατε πριν από λίγο ότι η Κίνα δεν θέλει να τα χαλάσει με τη Ρωσία η Ινδία, ναι. η Ινδία ναι, ναι, ναι. Και η Ινδία και δεν η δεν θέλουν Αντιθέτω, οι Αμερικανοί θέλουν να τα χαλάσουν ναι, με τη Ρωσία. Ναι, ναι. Δεν θέλουν να τα έχουν καθόλου καλά. Βλέπουμε πολλού παράγοντε τη Ευρώπη να αμφιταλαντεύονται. Α, Πού πολύ είναι, πολύ είμαστε διεθέρον. με του Ρώσου γιατί έχουμε συμφέροντα οικονομικά, είμαστε με του Αμερικανού γιατί ανήκουμε στο ΝΑΤΟ. Τι παρέκκληση τελικά είναι. Νομίζω, νομίζω ότι η εποχή πάλι θέλετε να με πάτε πλαγίω στην εθνική στρατηγική. λοιπόν, ε, νομίζω ότι θα το θέσω σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο με τα μεγέθη που έχει, άσχετα από τι αδυναμίε τη, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωζώνη, ό,τι διαλέξει κανένα, να καταφέρει να μείνει. Συγγνώμη για τον όρο, μία ουρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι πολύ δύσκολο. Αυτό που είπε λέτε τώρα αυτό που είπε ο Εμμανουέλ Μακρόν, το πήρε πίσω πριν από λίγες μέρες. Το είναι είπε σημαντικό. Όμως. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Ε, και αν δεν θέλει να μείνει κάποια ευρωπαϊκά κράτη, κεντρικά τουλάχιστον, ναι. κάποιες ευρωπαϊκές ελίτ, αν δεν θέλουν να, να μείνουν στη σκιά και να είναι ουρές των ΗΠΑ, που δεν είναι και λογικό με βάση τα μεγέθη, έτσι, ναι. δεν είναι Σωστή απλά είναι ότι... Αυτό, ναι. Άλλο αν υπάρχουν αδυναμίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε, λήψη απόφασης, σε ζητήματα λήψη αποφάσεων, σε βούληση κλπ. Δεν είναι λογικό. Υπάρχει και, μία, και ένας διχασμός ανάμεσα σε Ανατολική Ευρώπη και η παλιά ΕΟΚ. Α πούμε, και στη Ρωσία το βλέπουμε ότι είναι λίγο πιο σκληρά τα πράγματα στην Ανατολική Ευρώπη. Δεν λέω ότι είναι δεκτικά, αλλά στην ΕΟΚ είναι λίγο διαφορετικά. Οπότε το μεγάλο ζήτημα είναι τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη και αν πραγματικά μπορεί να έχει αυτό το όραμα που λέμε για στρατηγική αυτονομία. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν έχει τα μεγέθη, έτσι. Δεν, έχει, δεν έχει τη θέληση και δεν έχει τη δύναμη και τη διάθεση αλλά δεν νομίζω ότι έχει και ε, βάθος χρόνου η αντίληψη που λέει ότι πρέπει να ε, τα ευρωπαϊκά κράτη να αποδεχτούν την Αμερικάνικη ηγεμονία. Δηλαδή αυτό έχει όρια. Μάλιστα. Και κλείνοντας, ε, πώς πήγαινε το βιβλίο, γιατί είσαι σας συγγραφέας, σας έτσι γράψεις ναι. ένα βιβλίο, ε, διαβάζουν οι Έλληνε. Και δεν τέτοια βιβλία... Είναι βαριά, δεν το βάρο των σελίδων. Δεν είναι ένα βιβλίο που θα το πάρει παράδειγμα το καλοκαίρι να το διαβάσει σε μια ακρογιαλιά ενδεχομένω. Ναι. Αν το βιβλίο. δώσει ακρογιαλιά θα... <laughs> θα εντυπωσιαστείτε, έτσι διαβάζουν οι Έλληνε. Νομίζω ότι γενικότερα δεν διαβάζουμε, αλλά είναι και μια κρίση και μια μετάβαση έτσι που πάμε και από το φυσικό στο ψηφιακό, στο είναι ψηφιακό. πολλά πράγματα που αλλάζουν, αλλά γενικότερα τα αντικείμενα αυτά δεν τα διαβάζουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα, αλλά το βιβλίο πάει ανέλπιστα καλά και έχω εντυπωσιαστεί και εγώ και έχω χάρη να σα πω. Να είστε καλά.